Καλησπέρα. Το ανάλυσε το bodypress.gr επιστρέφει λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3 εδώ στον Λίμπερο. Γιώργο μου, σήμερα έχουμε προπονητή, οπότε δεν μας παίρνει να λέμε πολλά. Παίζουμε με coach σήμερα, η ομάδα καθοδηγείται. Καλησπέρα, Θωμά. Καλησπέρα για μένα. Ναι, χθες ήμασταν μόνοι μας, ήμασταν ομάδα χωρίς προπονητή. Να συγχωρείτε που σας αφήσαμε για μία μέρα έτσι λίγο. Ήμασταν ομάδα χωρίς προπονητή. Επαγγελματικές δυσκολίες, ναι. Ούτε υπηρεσιακό. Εντάξει, ήμασταν κύριοι όμως, ούτε κοπάνω από την προπόνηση κάνουμε. Όχι, όχι, κανονικά κατεβήκαμε, παίξαμε σύστημα, το τακτικό κομμάτι το τηρήσαμε. Γιατί αν ήμασταν σχολείο θα φωνάζαμε ένα κενό και θα φεύγαμε έξω. Και μη τον είδατε. Χθες αναλύαμε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πλέον η ΑΕΚ έχει άλλο προπονητή, έχω την εντύπωση. Όταν λέω έχω την εντύπωση, εννοώ ότι όχι μόνο έχει φύγει ο Μαρίνος Ζουνίδης, αλλά η διαδικασία διατοχής του από τον Μανώλο Χιμένεθ έχει προχωρήσει αρκετά. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση του Μαρίνου Ζουνίδη να παραιτηθεί και προέκυψε η ανακοίνωση παραίτησής του, τα ρεπορτάζ έφερναν τον πρώην Ισπανό τεχνικό της ΑΕΚ να γίνεται και νυν. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα για τον Κρίστενσεν, για τον οποίο έχω άποψη ως προπονητή. Έχω παρακολουθήσει παιχνίδια του κατά έναν περίεργο τρόπο, δεν ξέρω γιατί. Όχι, μάλλον ξέρω γιατί. Κάποια στιγμή είχε ακούσει το όνομά του για ΠΑΟΚ και είχα δει 4 παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ. Και μετά είχα δει και παιχνίδια της Λίτς, γιατί είχε κάνει το άλμα στη Λίτς. Αλλά ήταν άλλο καράβι, άλλες φορτούνες. Και δεν έχει καταφέρει να βγάλει σεζόν στη Λίτς. Η Λίτς γενικά είναι ένα περίεργο τρένο, αρκετά απαιτητικό. Είναι, όπως ξέρετε, και σε μια κατηγορία που για να επιβιώσεις αγωνιστικά και προπονητικά θέλει πολλά. Μιλάμε για την Champions. Είναι και η πιο δύσκολη κατηγορία της Ευρώπης, έτσι. Τώρα μιλάμε για την Champions. 46 αγώνες και αν δεν βγεις πρώτος ή δεύτερος, έχεις κι άλλο δρόμο. Μα και στην αξιολόγηση είναι πάνω από πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πρώτων κατηγοριών η Champions. Δεν θα νομίζω να με πει κανένα υπερβολικό αν το βάλω στα top 15 πρωταθλήματα. Μα είναι εκεί, είναι εκεί, νομίζω. Για να είναι πω top 10. Επίσημα είναι εκεί. Αλλά νομίζω είναι σε αυτά τα πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, ο Δανός ο Κρίστενσεν φερόταν να είναι η άλλη επιλογή. Φαίνεται πως πηγαίνει σε μια φρέσκια, όχι απλά πεπατημένη, μια φρέσκια πεπατημένη. Γνωρίζει και το μισό ρόστερ ο Χιμένεθ άλλωστε. Έχω την εντύπωση ότι η ΑΕΚ πηγαίνει σε μια επιλογή προπονητή που της κάνει καλό και στην ψυχολογία της, γιατί είχε ερίσματα και στον κόσμο και κατά ψέματα, επειδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, είχε και ερίσματα και συμπάθειες σε δημοσιογράφους, γιατί ακόμα γι' αυτό παίζει ρόλο στην στήριξη ενός προπονητή, στο πώς θα μπορέσει να απορροφήσει τους κραδασμούς όταν κάτι δεν πάει καλά στη δουλειά του. Οπότε πηγαίνει εκεί. Μέσα στην εβδομάδα νομίζω θα ασχοληθούμε και με τον. Όχι νομίζω, θα ασχοληθούμε και με το θέμα Χιμένεθ. Το τι είχε πέρυσι και το τι βρίσκει φέτος. Νομίζω ότι η συζήτηση εκεί θα πηγαίνει. Γιατί για την ΑΕΚ πλέον το μόνο που της έχει μείνει για στόχο είναι το κύπελο. Είναι και ένα αναμονή. Γιατί το εννοώ έτσι. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναμονή για το πώς θα πρέπει να δομήσει την επόμενη σεζόν της. Σε περίπτωση που η καμπάνα από την UEFA είναι βαριά, για όσα έγιναν με τον Άγιαξ, στο παιχνίδι με τον Άγιαξ για το Champions League, την πέμπτη αγωνιστική. Κλείνω την παρένθεση με την επικαιρότητα και από τη στιγμή, Γιώργο, που έχουμε προπονητή, νομίζω ήρθε η ώρα. Να το βομβαρδίσουμε με ερωτήματα. Εμείς το συζητήσαμε χθες. Αλλά θα το θέσω. Επειδή βλέπω στα ρεπορτάζ και στον Ολυμπιακό αλλά και στον ΠΑΟΚ, και βάζω κυρίως στον ΠΑΟΚ, διότι μέχρι στιγμής σε τέτοιο βαθμό δεν το έχει κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, υπάρχει πιθανότητα να στο παιχνίδι κυπέλου με τον Πανιόνιο ο ΠΑΟΚ να πάει με 10 αλλαγές πλην του Πασχαλάκη, δηλαδή να παίξει ο ΠΑΟΚ με 10 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές από ότι στο παιχνίδι της περασμένης, αλλά και της επόμενης Κυριακής. Και η κουβέντα πηγαίνει στο... Ναι, ο φίλαλος σκέφτεται να ξεκουραστούν όλοι, να μπουν οι άλλοι, δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι, δεν έχει σημασία, το πρωτάθλημα μετράει και όλα αυτά. Ωραία, αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι η ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή που θα μπει σε μια δεκάδα, που γνωρίζει ότι με αυτούς μάλλον δεν θα ξαναπαίξει,
Γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Το κάθε φορά με ποιους συμπαίχτες αγωνίζεσαι. Σε τι περιβάλλον μπαίνεις. Και το πώς μπορεί να το διαχειριστεί ένας παίκτης όλο αυτό το θέμα. Κοίταξε, Αντώνη. Σίγουρα ο Ράσβαν Λουτσέσκου μας έχει δείξει μέχρι τώρα ότι δύσκολα θα κάνει έστω και rotation ακόμα και σε αγώνες κυπέλου, ακόμα και με αντίπαλους πολύ χαμηλότερου βεληνικούς, όπως ήταν ας πούμε ο ID των Σπάτων φέτος ή πέρσι στα Τρίκανα, αν θυμάμαι καλά. Πάλι είχαμε δει παίχτες δεκαδά τους, να το πω έτσι, να αγωνίζονται ως βασικοί. Τώρα ήρθε η στιγμή, νομίζω, και αυτός από μόνος του, επειδή ξέρει την κρισιμότητα του αγώνα της Κυριακής, τι δίψα υπάρχει για αυτό το παιχνίδι. Και όχι μόνο για θέμα κούρασης. Μπορεί κάποιοι ποδοσφαιριστές, γιατί η δουλειά τους είναι επαγγελματίες, να αντέχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι τραυματισμός θα προκύψει. Νομίζω πως είναι λογικό να κάνει τόσες πολλές αλλαγές. Τώρα, από την άλλη πλευρά των παικτών, για μένα, εγώ δηλαδή, αν το πάρω την άποψή μου, από τη μεριά μου, αν ήμουν ποδοσφαιριστής, θα ήθελα να δείξω κάτι στον προπονητή μου, να διεκδικήσω έστω και μια θέση στην αποστολή, και γιατί όχι, αν με χρειαστεί ο προπονητής μου και κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι της ομάδας. Τι δεν πάβει να αγωνίσεις αυτό το σύλλογο, είτε είσαι ως βασικός είτε ως αλλαγή, να πρέπει να δίνεις το καλύτερο σε αυτό. Για μένα, ένας παίχτης έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσει, αφού είναι επαγγελματίας, να δώσει το καλύτερο του εαυτό για να αποδείξει στον προπονητή ότι, κοίτα, coach, είμαι εδώ και για την Κυριακή. Αυτό πιστεύω εγώ. Και μιλάμε για. Βέβαια, κάποιοι από τους παίκτες τον ξέρουν εντός εικόνα αυτόν τον ρόλο και κατά κάποιο τρόπο τον έχουν αποδεχθεί. Και όταν λέω τον έχουν αποδεχθεί, αντιλαμβάνονται ότι ο προπονητής τους έχει στην δική του ιεράρχηση για τέτοια παιχνίδια. Το οποίο δεν είναι και εύκολο να το αποδεχθεί ένας ποδοσφαιριστής ή να προχωράει με αυτό. Όχι πως αν το αποδεχτεί σημαίνει ότι δεν έχει κίνητρο ή δεν έχει φιλοδοξία να παίξει. Αλλά ακόμα και αυτό παίζει τον ρόλο του. Το να αντιλαμβάνεται ένας ποδοσφαιριστής ότι, ξέρεις τι, στην ομάδα που είμαι τώρα λογίζομαι για ένα πληρωματικός και θα πάρω 4, 5, 6, 7 ευκαιρίες μόνο σε ένα διάστημα 3 μήνων. Υπάρχουν και οι νέοι ποδοσφαιριστές. Γιατί όλα δείχνουν πως και για τον Ίγκανσον ακούγεται ότι θα αγωνιστεί, αλλά κυρίως για τον Ολιβέιρα. Και είναι αζητούμενο να. Για μένα ο συγκεκριμένος είναι ένας από αυτούς που ίσως ελάχιστος, να μην πω μοναδικός, που ίσως διεκδικήσει και θέση. Στην ενδεκάδα για την Κυριακή, λες. Έτσι λέω εγώ. Πάντως, αυτό που έλεγε ο Αντώνης προηγουμένως, έχουμε δει και παραδείγματα με τον Λουτσέσκου σε παίκτες όπως ο Σάχοφ και ο Μπίσιβαρ που υπήρχαν περίοδοι που τους χρησιμοποιούσαν συνεχώς από τον πάγκο και δεν τους είχε στη βασική ενδεκάδα. Σαν να τον έπεισαν μετά από ένα διάστημα και να έπαιρναν περισσότερο. Εντάξει, τώρα ο Μπίσεβαρ έχει καθιερωθεί κιόλα. Το βλέπουμε τελευταία συνεχώς στο αρχικό σχήμα. Αλλά και ο Σάχοφ μετά από ένα σημείο άρχισε να παίζει περισσότερο ως βασικός. Δηλαδή, σαν να άρπαξε αυτή την ευκαιρία και να έπεισε τον Λουτσέσκου. Όντως. Και ίσως αυτοί οι δύο παίκτες είναι η απάντηση του Λουτσέσκου στους υπόλοιπους που μπορεί να του πούνε ότι ξέρει ότι δεν με βλέπει. Τι θα γίνει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν για σένα, χτυπήσει την πόρτα του έτσι. Coach, γεια σου, τι κάνει καλά, θέλω να σου πω κάτι. Τι έγινε, εγώ υπάρχω εδώ πέρα, ζω εγώ. Τι είμαι, προπόνηση, σπίτι, προπόνηση. Πες μου, αγχώνομαι, δεν μου αρέσει η κατάσταση. Η αλήθεια είναι πως για τους περισσότερους ξέρουμε ότι, δηλαδή, αν μπει τώρα ο Καρέλης ή ο Σβιντέρσκι και βάλει δύο γκολ, δεν σημαίνει αυτόματο ότι θα διεκδικήσει θέση στην 11. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ή μπει ο Ιαννούλης και κάνει δύο assist. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσει θέση στην 11. Αλλά για μένα είναι κέρδος σε τέτοιους αγώνες. Δεν ξέρω, είναι και το κίνητρο κάθε φορά. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να είμαι τώρα στην Τούμπα, την κατάμεση Τούμπα, με αυτήν την ατμόσφαιρα, να είμαι μέσα στο γήπεδο. Να διεκδικήσω έστω και λίγα λεπτά συμμετοχής. Ίσως το βλέπω έτσι εγώ που δεν υπήρξα ποτέ επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και δεν είχα αγωνιστεί σε μεγάλους αγώνες. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας θα το ήθελε. Αν έχεις φιλοδοξίες στη ζωή σου, νομίζω ότι έτσι το θέλεις. Ναι, βέβαια. Για να πάμε και στον Ολυμπιακό. Για ναι, εννοείται. Ολυμπική, τι rotation θα γίνει αύριο. Γιατί εντάξει, εκεί. Παρόμοια κατάσταση, έτσι, το μάτι κυπέλου με τη Λαμία. Το μυαλό όλων και εκεί είναι στο μάτι της Κυριακής στην Τούμπα. Παρόμοιες καταστάσεις και για τους δύο. Αυτοί καίγονται περισσότερο, νομίζω. Η ομάδα του Ολυμπιακού καίγεται περισσότερο. Ναι, θέλω να πω στο πώς θα κυλήσει η εβδομάδα. Η διαφορά, βέβαια, είναι, η μεγάλη διαφορά, ότι ο Ολυμπιακός πέρασε ένα πιο άνετο απόγευμα το Σάββατο. Ενώ ο ΠΑΟΚ έβγαλε 65 λεπτά με 10 παίκτες σε ντέρμπι, με πίεση, με
Πολύ σωστή, είναι γνωστά. Πολύ σωστή αυτή η επισήμανση. Αυτή είναι η διαφορά. Όπως και το ότι ο Ολυμπιακός και την ερχόμενη εβδομάδα έχει μεσοβδόμαδο παιχνίδι. Ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Mm-hmm. Ναι. Έχει και το παιχνίδι υψηλής πίεσης επίσης. Έχει το ευρωπαϊκό με την Δυνάμο Κιέβου. Νομίζω είναι εντός έδρας. Εντός έδρας είναι το πρώτο. Ναι. Το πρώτο. Είναι εντός έδρας. Και είναι και παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός έχει στοχεύσει. Δηλαδή έχει γίνει πολύ κουβέντα στον Ολυμπιακό για πορεία στην Ευρώπη φέτος. Είναι βάσιμη νομίζω κιόλας. Σαφώς και είναι βάσιμη. Ελπίδες. Ο αντίπαλος δεν είναι. Και ο αντίπαλος, αλλά και η εικόνα που έχει δείξει ο Ολυμπιακός και στο φινάλε του 2018, έτσι όπως τέλειωσε με την πρόκριση επί της Μίλαν, που όσο και αν θέλει κανείς να υποτιμήσει τη Μίλαν, μιλάμε για μια φανέλα και μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στην Ιταλία. Αλλά και γενικότερα νομίζω ο Ολυμπιακός, τα αγωνιστικά δείγματα γραφής που έχει δείξει είναι πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Και είναι βάσιμη η σκέψη του Ολυμπιακού να προσπαθείς να προχωρήσεις στην Ευρώπη. Από την άλλη βέβαια ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λαμία, ο ΠΑΟΚ τον Πανιόνιο. Δεν είναι και στην καλύτερη τους κατάσταση δύο ομάδες, έχουν αρκετά σκαμπανεβάσματα. Η Λαμία πιάσε ένα top με συνεχόμενες νίκες και έκανε την γκέλα της κοντά στον Πανετολικό. Ο Πανιόνιος πέρασε ένα πολύ περίεργο μήνα, Ιανουάριο, με το θέμα συζήτησης την ώρα που είχε αγωνιστικούς κλειδονισμούς να είναι και το πρόβλημα που είχε με την άδεια για μεταγραφές, διότι δεν είχε πάρει οικονομική ενημερότητα. Οπότε την τελευταία στιγμή προσπάθησε να κινηθεί μεταγραφικά. Βγήκε αυτό τα θέματα του και τα εσωτερικά του με την απουσία του Ζαμάνι που παραιτήθηκε. Θα έχουν ενδιαφέρον τα δύο παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι τους περισσότερους δεν θα τους απασχολήσει καν. Δηλαδή πιστεύω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού θα τα δουν μόνο και μόνο επειδή από εκεκτημένη ταχύτητα βλέπουν κάθε παιχνίδι της ομάδας τους και ό,τι και αν γίνει. Και περισσότερο με το μυαλό στο ότι αυτό που συζητούσαμε στο ξεκίνημα και εμείς, τι ενδεκάδα θα παρατάξουν οι δύο προπονητές, ποιοι θα μείνουν εκτός, ποιοι θα παίξουν σαν αλλαγή για να μείνουν ζεστοί. Εκεί θα είναι το ενδιαφέρον και το φιλάθλο των δύο ομάδων, νομίζω. Ενώ τη Κυριακή δηλαδή, θα παρακολουθήσουν τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ κατέβει στην άμυνα με Γιαννούλη, Λίρατζι, Τόσκα, Ίνγκανσον, στη μεσαία γραμμή με Ολιβέρα, Μίσιτς, μεσοεπιθετικά με Λιμνιό. Ποιος άλλος μπορεί να βάλει εκεί? Πέλκα. Ίσως που τελευταία. Ναι, Λιμνιό, Πέλκα και Ενρίκε. Και Λιμνιό, στην κορυφή Πέλκα, τον Ενρίκε. Καρέλη ή τον Σβιντέρσκι. Και στην κορυφή τον Καρέλη. Δηλαδή θα πάνε να ξεκινήσει το μάτι, οι παίκτες θα μαζευτούν να δώσουν χέρια στους αντιπάλους και οι ίδιοι συμπαίκτες θα πούν. Εντάξει, εμείς είμαστε εδώ. Ποιοι είμαστε εδώ. Ναι, πάμε. Ναι, γιατί θα είναι πειραματικό. Και βέβαια παίζει και τη σημασία ότι το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός έδρας. Έτσι, δηλαδή, υπάρχει και ρεβάνς δηλαδή, ναι, εντός, ώστε να οποιαδήποτε τόσο γκέλα να καλυφθεί. Ακριβώς. Νομίζω τόσο ο ΠΑΟΚ και όσο και ο Ολυμπιακός έχουν στο μυαλό τους, εντάξει, τέλος Φεβρουαρίου όταν θα είναι το δεύτερο μάτς, πόσο μπορεί να μας στραβώ στο μάτς, πόσο μπορεί να στραβώ. Ναι. Και μια ήττα με 1-0, ας πούμε, γυρνάει. Θέλει και προσοχή με τις κάρτες. Είναι ένας επιπλέον λόγος για να μην χρησιμοποιήσει ο προπονητής κάποιον παίχτη του. Ναι, πολλοί παράμετροι. Να βγει καμιά αποβολή και να. Ή κάποιος τραυματισμός. Ναι. Ψάχνουν τελευταία στιγμή. Ή και τραυματισμός. Τα πάντα. Βεκινικά, δηλαδή πριν από λίγα χρόνια για τον ΠΑΟΚ θα γινόταν αυτό το rotation σε παιχνίδι πρωταθλήματος γιατί θα είχε κάποιο σημαντικό παιχνίδι κυπέλου. Ώστε να διηγήσει το στόχο και τώρα. Όντως. Και τώρα γίνεται το αντίθετο. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Στην χθεσινή εκπομπή, για να γυρίσουμε στον απόϊχο της αναμέτρησης των δύο κεφάλων, είπαμε αρκετά για το τι έγινε στο παιχνίδι και αυτό μετουσιώθηκε και σε βίντεο από το Repress, σε όλα εκείνα που έκαναν και δεν έκαναν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Στην αδυναμία της ΑΕΚ να βρει κάποιο καλό γέμισμα, γιατί ακόμα και αυτό το να κάνουμε γεμίσματα, επειδή είναι πολλής λόγος για τις έντρες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και όλα αυτά, η ΑΕΚ έκανε 47 γεμίσματα με το ρεκόρ στο πρωτάθλημα να το έχει ο ΠΑΟΚ. Θαύμα και αυτό. Το είχε στο παιχνίδι τη Λάρισα
είχε 50, 51 γεμίσματα. Έψαχναν τον Μπρίγιοβιτς τότε. Στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Ναι, έψαχναν τον Μπρίγιοβιτς. Τον είχαν βρει σε ένα γέμισμα που έγινε από τον άξονα, όχι από τα άκρα. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου, όταν έγινε σοφάριση. Ναι, εκεί είχε κινηθεί ανάμεσα στο στόπερ και τον δεξιό μπακ τον Καρανίκα. Ναι. Ο οποίος τον ανέτρεψε. Πέναλτι και αποβολή. Πέναλτι αποβολή, 10 παίκτες και μετά πάω και γυρίσει το παιχνίδι. Αλλά είναι και θέμα για το πώς φτάνεις να κάνεις τη σέντα του. Τι προϋποθέσεις δημιουργήσεις τον παίκτη που θα τις κάνει. Και βέβαια για την αδυναμία του Πάκου να κρατήσει μπάλα, που αυτό ήταν το μεγάλο του πρόβλημα την Κυριακή. Αυτό που έδωσε κάποιες έξτρα επιθέσεις στην ΑΕΚ και τελικά την έφερε στην ισοφάριση. Χθες δεν μιλήσαμε καθόλου για το παιχνίδι που θα γινόταν το βράδυ ανάμεσα στη West Ham και την Liverpool. Το βάζω στο τραπέζι να το ανοίξουμε λίγο. Ναι. Λίγο γιατί πριν η μάχη εκεί γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τώρα πια στην Αγγλία. Και εδώ πριν μπει στα αγωνιστικά ο coach, να του πούμε πόσο ίσως επηρέασε και ψυχολογικά την ομάδα του Κλοπ στο χθεσινό παιχνίδι, μάλλον η πίεση αν επέδρασε για αυτή τη διαφορά να κρατηθεί. Καταρχήν πλήγωσε και εμάς τους φίλους της Liverpool. Η Αγγλία είναι η Premier League είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Δηλαδή και η West Ham είναι από τις έδρες που δεν θα περάσει εύκολα. Μου λέει και ο Αντώνης πριν σε μια ζήτηση που είχαμε εκτός αέρα ότι πολύ περίεργη η ομάδα της West Ham. Εγώ για παράδειγμα στοιχηματικά το παιχνίδι αυτό δεν θα το ακουμπούσα. Γιατί αν δεν το έβλεπα και μου στείλε κάποιο μήνυμα και μου έλεγε, του έλεγα τι έγινε εσύ σε αυτό το match, μου έλεγε κέρδισε η West Ham 2-0. Θα τον πίστευα. Δεν θα έλεγα ότι μου κάνει πλάκα. Όπως αν μου έλεγε ότι το match έλεξε 0-3, πάλι θα τον πίστευα. Τα τελευταία χρόνια η West Ham έχει κάνει την καλύτερη δυνατή μετάβαση σε άλλο γήπεδο. Προσαρμόστηκε αμέσως τα νέα δεδομένα, γιατί παίζουν και αυτά ρόλο όταν φεύγει από ένα γήπεδο που είναι μικρό. Κλουβί όπως τα λέγαμε παλιά, ναι, ναι. Και πηγαίνει σε μια αρένα όπως τα λένε τα σύγχρονα μεγάλα γήπεδα και προσαρμόζεσαι και παίζεις. Η West Ham έχει πάντα, έχει μονάδες στην ενδεκάδα της, έχει παίκτες και είναι το θέμα το πώς θα το ξεκινήσει. Μπορεί να της πάνε κάποια παιχνίδια καλά και να πάρει αποτελέσματα, μπορεί να της πάνε κάποια παιχνίδια άσχημα και να στραβώσει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο αντίπαλος της Liverpool δεν την άφησε να βάλει στο παιχνίδι το στοιχείο της ταχύτητας. Ναι. Την περιόρισε πάρα πολύ. Ναι. Ό,τι έκανε και η Leicester. Δεν της έδωσε το δικαίωμα να μπορείς να την τρέξει. Η Liverpool είναι μια ομάδα που αν της αφήσεις 1,5 μέτρο στο μεσοδιάστημα, ούτε 2, ούτε 3, 1,5. Θα τη βρει την άκρη. Το ενδιαφέρον στοιχείο στην ερώτηση του Γιώργου είναι το πώς θα μπορέσει τώρα καταρχήν ο προπονητής να μεταδώσει στους παίχτες του την πίεση που θα έχουν όλοι οι υπόλοιποι αγώνες, τη βαθμολογική πίεση. Και εδώ τώρα πριν να ολοκληρώσει την απάντηση, Θωμά, επειδή γίνεται πολλής λόγος έτσι για τη Liverpool, ότι κάθε φορά που το είδαμε πολλές φορές και τα τελευταία χρόνια φτάνει και αυτό είναι θέμα νοοτροπίας του κλαμπ, μπορεί να το αλλάξει ένας coach, οι παίκτες. Πώς συμβαίνει αυτό, πώς εξηγείς? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Όχι, εγώ πιστεύω ότι περισσότερο είναι η νοοτροπία των άλλων να προσπαθήσουν να βάλουν αυτό το μικρόβιο. Mm-hmm. Δηλαδή, από τα social media που είδα χθες ότι κατακλείστηκαν από εκείνες φωτογραφίες, την κλασική φωτογραφία ενός τύπου με φανέλα της Liverpool που είναι δακρυσμένος και μιλάει στο τηλέφωνο και του βάλαν ότι λέει «Μαμά, it's happening again». Δηλαδή, ξαναγίνεται. Αυτό είναι η προσπάθεια των υπολείπων να πείσουν την Liverpool, η οποία σε θέμα προπονητή και σε θέμα παιχτών δεν έχει καμία σχέση με το μάτι του 14. Ναι, όντως. Έτσι, ότι αυτό το πράγμα υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εδώ όμως πώς μπορεί αυτό να επιδράσει στους αγωνιστικά για να το βλέπουμε στο γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα, σε ένα βαθμό αυτή η αδυναμία της Liverpool και στα δύο αυτά τα τελευταία παιχνίδια και γενικότερα πώς βγαίνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις, πώς εξηγείται αγωνιστικά ίσως? Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, ναι, και θα το δούμε. Ωραία. Και θα σου πω και την πρώτη απάντηση που έδωσε ο Van Dijk σε ερώτηση,
που του πέταξαν τον μπαλάκι και το πήρε και αυτός το πέταξε στην κερκίδα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Έτοιμοι για το δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ το ανάλυσε το paripress.gr με Θωμά και Γιώργο αριστερά και δεξιά μου, Θωμά Μαντελόπουλο και Γιώργο Παναγιωτίδη. Πάνω που λέγαμε για το αν όντως θα γίνουν τόσες πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, αν κρίνουμε από την 18η η οποία προέκυψε και έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά, για εκεί οδηγούμαστε, γιατί βλέπω στην 18η Πασχαλάκη, Παπαδόπουλο, για όσους δεν τον γνωρίζετε, είναι ένας εκ των τερματοφυλάκων της ΚΑΠΑ 19, Λίρα της Βιερίνια, Γιαννούλης, Τόσκα, Μαλεζάς, Ίγκασον, Σάχοφ, Μίσιτς, Ολιβέρα, Πέλκας, Καντουρί, Λιμνιός, Ενρίκε, Ακπομ, Σφιντέρσκι, Καρέλης. Περνάνε και οι έξι που αποκτήθηκαν τον ΠΑΟΚ στις μεταγραφές. Ναι, οι δύο που γύρισαν από δανεισμό, ο Γιαννούλης και ο Ενρίκε, ο Σβιντέρσκι που είναι μεταγραφή, ο Ίγκανσον που είναι μεταγραφή και οι δυο Ολιβέρα και εμείς. Και οι έξι. Είναι στην... Και από την 11η της Κυριακής με την ΑΕΚ έχουν μείνει εκτός ο Μάτος, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Σάχο Φίνης. Που δεν θέλεις να αλλάξεις την άμυνα. Ναι, όντως, δεν συμφωνεί μαζί μου ο Λουτσέσκου μάλλον. Ο Μπίσεσβαρ, ο Ζαμπά ούτως ή άλλως λόγω της αποβολής. Αυτή είναι εκτός αποστολής. Έχει πάρει στην αποστολή τον Ελκαντουρί, τον Σάχοφ, τον Βιερίνια. Αυτούς. Και τον Ακπομ. Έχει ενδιαφέρον. Ενώ μια και πιάσαμε τα θέματα της επικαιρότητας, αυτό προκύπτει όσον αφορά την ΑΕΚ είναι πως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην Ένωση και τον Μανώλο Χιμένεθ για συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Και βρίσκεται στην διαδικασία παρουσίασης του στην Ελλάδα για να αναλάβει αρχής γενομένης από την Πέμπτη και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για τα προημιτελικά του κυπέλου. Η οποία έχει από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ το πιο δύσκολο έργο, μετά άλλο να παίζει με τον Πανιόνιο και Δέλαμη και άλλο με τον Ατρόμητο, στο δρόμο προς τους τέσσερις του κυπέλου. Ανοίγω και κλείνω παρένθεση. Το ότι φέτος η οκτάδα του κυπέλου είναι κατά 7-8 ίδια με την περσινή οκτάδα είναι εντυπωσιακό. Η μόνη διαφορά είναι ο Παζιάννενα που ήταν πέρσι ο Παζιάννενα και φέτος είναι ο Εργοτέλης. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ίδιοι. Πώς το κατάφεραν αυτό? Γιατί δεν είναι θέμα μόνο ομάδας, είναι και θέμα κλήρωσης. Το μεταξύ τώρα πάλι. Επειδή αφαιρέθηκα με το. Διάβαζα ρεπορτάζ για πιθανή δεκάδα του Ολυμπιακού. Μια και λέμε για την πιθανή του ΠΑΟΚ πριν. Εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού. Για lifting λένε και εκεί. Ο Σισέ και ο Βούκοβιτς μάλλον θα είναι εκτός. Θα παίξουν η Μιράντα και Μεριά στο κέντρο της άμυνας. Ο Τσιμίκας θα παίξει αριστερά αντί του Κούτρι. Ο Ανδρούτσος θα παίξει δεξιά και όχι ο Λαμπτελαουή ούτε το Ορσίδης. Το λογικό, διότι ο Λαμπτελαουή τραυματίας και δεν θα προλάβει όχι μόνο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ αλλά και τα παιχνίδια με Δυνάμο Κιέβου και ΑΕΚ. Ναι, οπότε και να είναι ξεκούραστο το Ορσίδης. Ναι, ο Ορσίδης δεν είναι για 2-90 λεπτά ή τέλος πάντων 2-60 λεπτά, αν πούμε ότι ξεκινάει και στα δύο παιχνίδια και να θέλει να τον αλλάξει ο προπονητής του για δύο συνεχόμενα παιχνίδια μεσοβδόμαδα και Κυριακή και ειδικά το απαιτητικό της Κυριακής, οπότε θα βρεθεί ο Ανδρούτσος δεξιά. Ναι, στα άκρα ο Ντίας και ο Μασούρας, στην κορυφή πιθανώς να είναι ο Σολδάνο και στη μεσαία γραμμή μάλλον ο Μπουχαλάκης με το Γκιγέρμε. Ο Μπουχαλάκης, το αγαπημένο παιδί αρκετών φίλων μου Ολυμπιακών. Και ίσως ο Φορτούνης, γράφουν τα ρεπορτάζ, πάρει μία ώρα παιχνιδιού πίσω από το Σολδάνο στο 10. Αν ξεκινήσει για να ανοίξει ζεστό. Ναι. Εντάξει, θα φάνει αύριο. Αποστολή δεν έχει βγει ακόμη για τον Ολυμπιακό, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο του ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρουμε τώρα αυτό. Ναι, ο Σολδάνο δεν παίξει αυτά τα παιχνίδια. Από τη στιγμή που δεν έχει δηλωθεί στην Ευρώπη. Λοιπόν, υπάρχουν αλλαγές στην 18η του ΠΑΟΚ. Δύο αλλαγές έχουν προκύψει. Η μία έχει να κάνει με την παρουσία του Ρέι. Αντί του Παπαδόπουλου, του νεαρού, και την παρουσία του Μπαλογιάννη αντί για του Βιερίνια. Και ο Βιερίνια. Τον έφαγε και το Βιερίνια. Τον έφαγε και το Βιερίνια την άμυνα. Πάει κανένα από τους τέσσερις. Όχι, έλεγε να έμεινε ο Βιερίνια. Ούτε αυτό έμεινε. Πάει και ο Βιερίνια. Άρα Λίραντζης δεξιά.
ούτε αυτός έμεινε. Αλλαγή στην αποστολή, αλλαγή και σε εισιτήρια. Γιατί ο Πάκ πετάει το απόγευμα για Αθήνα για αυτό το παιχνίδι. Αύριο στις 7 ναι. Να παίζει ο Πάκ. 5 το Λαμία Ολυμπιακός, 7 το Πανιόνιος Πάκ. Ξεκουράζω 2 ώρες αυτοί, γιατί. Έχουν 2 ώρες παραπάνω. Μα έχουν και το ταξίδι αυτοί. Ναι, τα έχω ακούσει. Κάτι για τα έχω ακούσει. Ναι, εννοείται, ισχύουν αυτά. Ισχύουν, ναι. Όχι, ισχύουν, τα λένε αυτό. Τα λένε και μέσα στις ομάδες. Θωμά, πιστεύεις? Όχι. Όχι, δύσκολα, έτσι, εντάξει. Δεν θα φτάσουν μέχρι. Δεν θα φτάσουν, νομίζω, μέχρι εκεί. Είχαμε αφήσει ερώτημα, Αντώνη, πριν το διάλειμμα. Για να το περιμένω την απάντηση. Λοιπόν, ο Van Dijk όταν ρωτήθηκε, επειδή και ο Θωμάς ανέφερε μια δήλωση του Ρόμπερτσον, ο Van Dijk όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα, προσπάθησε να κάνει λίγο τρίπλα και να πει ότι okay, ναι, είναι στους 3 βαθμούς η City, δεν μας είπε κανένας ότι ήταν εύκολο το πρωτάθλημα. Εμείς ξέραμε ότι στη Liverpool θα έχει πίεση. Αν είναι αυτή η πίεση, λέει, ας έρθει. Εντάξει, okay. Έχουμε πίεση, λέει. Πρωτάθλημα πάμε να πάρουμε. Λέει. Δεν πάμε να κάνουμε βόλτα στο πάρκο. Σωστό. Αντίστοιχη τώρα εδώ ο φίλος μας ο Νίκος. Καταρχήν μου αρέσει αυτό που κατευθείαν διαδραστικά μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε αυτό είπε αυτό και μας βοηθάνε. Αυτό θέλουμε. Και ξέρετε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στο FM και ενώ 54526 είτε στο Facebook του Repress. Έχετε το μηνυματάκι. Το λαμβάνουμε, το διαβάζουμε και κάνουμε κουβέντα. Έτσι, είτε σε σχόλια, σε αναρτήσεις φυσικά για τα θέματα. Ο Νίκος γενικά είναι πολύ κοντά στο Repress και ειδικά στα θέματα της Liverpool και μου λέει ότι έκανε μια δήλωση και ο Ρόμπερτσον που λέει: παιδιά, όταν έκανε γκέλα η City με την Leicester και την Palace, Crystal Palace, δεν τη αναφέρατε κάτι για πίεση και για τον πρωταθλητισμό και αυτά. Σε εμάς, γιατί κατευθείαν να δημιουργείται όλο αυτό το κλίμα. Επειδή λοιπόν το είπα και νωρίτερα ότι το που έγινε για την Liverpool το 2014, η Liverpool είναι η ομάδα, η Liverpool, αλλά πρωταγωνιστές από εκείνο εκεί το στραπάτσο είναι ελάχιστοι, έχουν απομείνει ελάχιστοι. Αντιθέτως, η City έχει έναν κορμό ποδοσφαιριστών που έχει περάσει από δύσκολο πρωτάθλημα, έχει ποδοσφαιριστές που ξέρουν πώς είναι να παίρνεις πρωτάθλημα. Θα μου πεις, ο Κομπανί και ο Αγκουέρο, πρόχειρα που μου έρχονται, είναι οι παίκτες που ήταν και στο πρωτάθλημα του 12. Το πρώτο της δεν ήταν μετά. Πολύ σωστά, ναι, ήταν και ίδιο, ναι. Το 12. Αντώνη, εκεί θα ήθελα να που ήταν πρωτάθλημα από μείον 8. Εκεί είχαν κερδίσει. Με τον τρόπο που κρίθηκε στο τέλος. Και πρωτάθλημα για καρδιακούς. Ναι. Είχαν κερδίσει το ντέρμπι με την United. Το πήγαν στους 5. Η United κατάφερε. Γιατί έβαλε και αυτό το χεράκι της. Να κάνει μετά κάποιες ήττες, νομίζω και ήττες, όχι με ομάδες εκ το 8ης, να το πω, με ομάδες βρετανικές θα τις πω. Δηλαδή αυτές, στυλ West Ham, που δεν θα σου κάνει έκπληξη αν δεις ότι ζορίζεται, αλλά και δεν θα σου κάνει έκπληξη αν τη δεις και 7ο-8ο-9ο, τέτοιο όνομα. Και είχε καταλήξει εκείνο το ποτάθλημα, εκείνη την ανατροπή, το 2-0. 3-2 την Crystal Palace του Σισε. Ναι. Σωστά. Του Τζίμπερλ Σισε. Την Crystal Palace, του τεράστιου Τζίμπερλ Σισε. Εδώ λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η μεταδοτικότητα που θα έχει ο προπονητής στους παίχτες τώρα. Πώς θα τους κάνει να πιστέψουν ότι αυτή είναι η καλύτερη ομάδα, ότι δικαίως τόσο καιρό βρίσκονται στην κορυφή και ότι είμαστε στο συν 3. Okay, δεν έγινε για κάτι. Θα κάνουμε και γκέλες, κάνουν και άλλοι, το βλέπουν. Ή λίγο για να αποφορτίσει τους παίχτες σου από αυτό το κομμάτι. Από τη μεριά του προπονητή αυτό. Τώρα από τη μεριά του παίχτη είναι καθαρά στο DNA σου. Αν είσαι νικητής και σε εξιτάρει όλο αυτό, γιατί όπως και εδώ τώρα ας κάνουμε μια σύγκριση, υπάρχει δίψα αυτή για τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα, υπάρχει άλλη και για τη Λίβερπουλ. Είναι αυτό το μείον 6 το οποίο μπορεί να γίνει το συν 6 για τον ΠΑΟΚ, μείον 6 για τον Ολυμπιακό, που μπορεί να γίνει 9 η διαφορά, 9 βαθμοί. Μπορεί να γίνει και 3. Ή και 3. Χρειάζεται διαχείριση. Εκεί τι διαχείριση θα έχει να κάνει ο Λουτσέσκου παίχτες του, τι θα σκεφτούν οι παίχτες του. Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό, ειδικά για τον ΠΑΟΚ, μια και το πας εκεί, γιατί δεν έχει ξαναχάσει το πρωτάθλημα φέτος. Ναι, είναι και αυτό. Να διαχειριστεί μια ήττα. Ναι, δεν το έχει ακόμα. Δεν... Πόσο μάλλον μια συγκεκριμένη, αν γίνει. Πόσο μάλλον συγκεκριμένη, η οποία θα πονέσει πάρα πολύ, αν γίνει. Ωραία. Κυριακή θα έχουμε. Περίεργη. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει, αλλά ξέρω πώς έχει αρχίσει.
αρκετά περί. Και στο κομμάτι ψυχολογίας που ανέφερες, η City, επειδή έχει βρεθεί και στον τελικό του League Cup, του Carabao Cup, όπως το λένε οι Άγγλοι, λόγω σπόνσορα, ας είμαστε και εμείς politically correct. Ναι, ναι. Το παιχνίδι που είχε να δώσει για την αγωνιστική που θα γίνει ο τελικός του League Cup, θα το δώσει Τετάρτη. Δηλαδή, έστω και με παιχνίδι παραπάνω, μπορεί η City την Τετάρτη να πιάσει κορυφή. Και στην ψυχολογία να είναι και πρώτη στην ισοβαθμία, ναι, ακόμα και με παιχνίδι παραπάνω, γιατί στην Αγγλία έχουν. Και η Liverpool παίζει Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, ενώ η City παίζει Κυριακή με την Chelsea. Ναι. Δηλαδή δεν θα προηγηθεί μάτς τη City, παραδείγματος χάρη, στις 2.30 το μεσημέρι του Σαββάτου για να ακολουθήσει η Liverpool. Θα μπορούσε να έχει πάει και στο συν 3 σε αυτή την περίπτωση. Και να παίζει η Liverpool Κυριακή, όντας 3 βαθμούς πίσω. Έστω και με αυτά τα δεδομένα. Έστω και με αυτά τα δεδομένα. Που είναι 100% ψυχολογικό το. Ναι, ναι, βέβαια. Το θέμα. Δηλαδή ακόμα και στην ερώτηση που θα δεχτεί ο παίκτης, ο προπονητής, πριν από το παιχνίδι, από το δημοσιογράφο. Τι θες, δεν θα το ρωτήσει τι καιρό κάνει, ποιο να βάλεις. Αυτό θα το ρωτήσει. Αυτό που συζητάμε όλοι. Έτσι. Έτσι. Θα έχει αρκετά ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον το. Θα έχει ενδιαφέρον. Ίσως το διατύπωσα λάθος. Πώς το περιμένετε το Μπαρτσελόνα Ρεάλ του Κυπέλλου την Τετάρτη? Έχουμε δύο ομάδες οι οποίες έχω την εντύπωση ότι ο μεγάλος στόχος φέτος είναι για την Μπαρτσελόνα, θεωρώ λίγο μεγαλύτερος, το Champions League. Μετά από όλη αυτή τη λέλαπα της Ρεάλ. Λέλαπα εντός εικόνων και για το πώς το βλέπει, φαντάζομαι, η Μπαρτσελόνα. Και για τη Ρεάλ όμως, Αντώνη, νομίζω είναι και αυτό που πάλι έχει απομείνει. Ναι, είναι και το Champions League, εντάξει. Το Champions League είναι 6 παιχνίδια. Ό,τι γίνει. Θα μου πεις το κύπελο πόσα είναι, 3. Από τη στιγμή που είναι ο. Άλλο βάρος το κύπελο όμως, άλλο το Champions League. Δηλαδή. Εντάξει, βέβαια τώρα είναι ο ημιτελικός με την Μπαρτσελόνα, σαφώς και για τη Real. Και για τους δύο νομίζω αυτά είναι παιχνίδια, πάνω κάτω. Αυτά τα παιχνίδια πάντα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ναι, και για τους ίδιους παίχτες. Τώρα δηλαδή, αν δω τον Μέση να αγωνίζεται ως βασικός μετά το. Τα τελευταία λεπτά νομίζω σχεδόν δεν έπαιζε καθόλου, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Αναφέρουν ότι δύσκολα θα αγωνιστεί αύριο. Αν αγωνιστεί και ο Μέση, σημαίνει ότι και οι ομάδες δίνουν αρκετή βαρύτητα σε αυτά τα παιχνίδια. Στα Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Πάντως δεν νομίζω να δούμε πάλι την εικόνα που είδαμε στο ματς πρωταθλήματος στο Camp Nou. Το 5-1 δεν έχει λήξει. Γιατί και η Ρεάλ τώρα δεν είναι στα χειρότερά της. Ναι, ναι. Σαν στο μήνα της, ας πούμε, το χειρότερο. Ναι. Αν ρωτάς εμένα, δεν θυμάμαι, δεν έγινε ποτέ αυτό το μάτι. Είσαι χάσει τον έτσι. 5-1. 5-1, ναι. Είχε σοφαρίσει, νομίζω, η Ρεάλ. Είχε σοφαρίσει σε ένα. Ναι, όπως λέμε δημοσιογραφικά, έχει κάνει το λάθος να ισοφαρίσει. Ναι, γιατί, μετά... ναι. Γιατί μετά κάπου λες και έγιναν έργα υπογειοποίησης στο γήπεδο από τη μια πλευρά και έχεις να γέρνει. Δεν νομίζω να δούμε πάλι αυτή την εικόνα. Ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. Έχει, η εβδομάδα αυτή είναι γεμάτη. Έχει ψωμί. Αυτό έλειπε, να μην έχει ψωμί η εβδομάδα πριν το Champions League. Η επόμενη έχει όχι απλά ψωμί, έχει αστακό. Ναι. Η επόμενη θα είναι καλή εβδομάδα. Και σε αυτή την εβδομάδα λέει και μπαίνει και η City και η Liverpool με θέματα στο πρωτάθλημα της. Στο πρωτάθλημα τους, έτσι πώς έγιναν τα πράγματα. Που και αυτό παίζει ρόλο. Ίσως να παίζει ρόλο περισσότερο για τη City, που έχω την εντύπωση ότι η City έχει περισσότερο το μυαλό της στο Champions League και η Liverpool έχει στο μυαλό της ότι όλο αυτό που κουβαλάει, έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα από το 90, να πάρουμε ένα πρωτάθλημα, όχι πώς θα παρατήσει το Champions League. Εντάξει, πήγε και στο πέρσι τελικό η Liverpool, οκ. Επιτυχία είναι. Με την Bayern η Liverpool, δηλαδή δεν θα της χρεωθεί τόσο έντονα ένας αποκλεισμός από την Bayern. Νομίζω αν ακόμη και αν είναι στη φάση των 16 η διοργάνωση, το να αποκλείσει από την Bayern, εντάξει. Σαφώς θα υπάρχει απογοήτευση, προβληματισμό, αλλά από την Bayern να θα έχει αποκλειστεί. Ευκαιρία είναι όμως να κοντράρεις αυτή την φετινή Bayern. Ναι. Άλλη παράμετρο. Από τα τελευταία αυτή, χρόνια, ναι, είναι, ναι, 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 πιο αδύναμη, να το πω έτσι. Μπαίνει και αυτή συγκριτικά με. Ναι, ναι, γιατί στο μείον 7 είναι η Bayern. Ναι, έχασε προχτές, πήγε στο μείον 7. Το πρωτάθλημα νομίζω 49-42 είναι εκεί. Και δεύτερη μαζί με την Bayern είναι η Gladbach. Την οποία δεν έχω αξιωθεί να τη δω φέτος. Λάθος μου. Γιατί όλο βλέπω τη βαθμολογία και λέω να δω ένα μάζερ. Εντάξει, αυτά τα παιδιά εδώ πέρα είναι. Κάτι κάνουν καλά. Ναι, κάτι κάνουν καλά. Κάτι κάνουν τέλος πάντων. Κάπως πορεύονται. Και δεν είναι ότι να πεις ότι παίρνεις μια βαθμολογία και βλέπεις, α, αυτή η ομάδα
Γιατί υπάρχουν μερικές ομάδες που λες, α, πώς είναι αυτοί καλά. Είναι μερικές ομάδες που μαζεύουν 30 από την έδρα τους και 10 στην άλλη και είναι 40 βαθμού και είναι ψηλά. Δεν είναι τέτοια ομάδα η Gladbach. Γενικά, μια και το άνοιξε αυτό το κεφάλαιο, το γερμανικό πρωτάθλημα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την άποψη ότι η τετράδα είναι από αυτές που αλλάζουν περισσότερο παρουσία ομάδων από κάθε άλλο από τα πρωταθλήματα. Δηλαδή, στη Γαλλία έχουμε στο μυαλό μας, και όχι άδικα, τη Λιόν και την Παρί, και ψάχνουμε κάθε φορά για τον τρίτο ποιος θα ακολουθήσει με κάποια ξεσπάσματα άλλων ομάδων τα τελευταία χρόνια, γιατί υπήρχαν και χρονιές που στην Γαλλία ο πρωταθλητής άλλαζε συνεχώς. Στην Ισπανία η κατάσταση είναι παγιωμένη με τους τρεις και ψάχνουν τον τέταρτο. Στην Αγγλία η κατάσταση είναι παγιωμένη με 6 ομάδες και πάντα ψάχνουν ποιος θα μείνει εκτός τετράδας. Στην Ιταλία η Γιουβέντους και η Νάπολη έχουν ξεκόψει και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και Ίντερ, Μίλαν και Ρώμα παλεύουν. Στη Γερμανία είναι η Μπάγερν, είναι η Ντόρτμουντ, η οποία έχει κάποια πότε είναι στον 1 βαθμό, πότε είναι στους 10, φέτος είναι στους 7. Και έχει αρκετές ομάδες εκεί γύρω στην τρίτη, 7η θέση, να πω. Η Σάλκε, η Γκλάντμπαχ. Και ομάδες οι οποίες μπορεί την μία χρονιά να βγουν. Θα πηγαίνει καλά φέτος. Ομάδες την μία χρονιά μπορούν να βγουν Champions League και την άλλη χρονιά τις βλέπεις 14 και 15. Ναι. Η Βόλφσμπουργκ, τέτοιο παράδειγμα, που κάποια χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια έχει φτάσει ψηλά. Στο Champions League είδαμε να φτάνει μέχρι τα πρώιμη τελικά, να αποκλείται από τη Real, να την έχει κερδίσει, και τώρα τη βλέπουμε να είναι αρκετά πιο κάτω. Η Hoffenheim έκανε, το πέρασμα, με νεαρό προπονητή, το πάσιμό τη. Ναι, εσύ να τα βλέπεις αυτά. Παραδείγματα προς μίμηση, Θωμά. Με νεαρό προπονητή. Ναι, με νεαρό προπονητή. Και γενικότερα ομάδες οι οποίες κάνουν ξεσπάσματα, αλλά είναι άλλο να κάνεις ένα ξεσπάσμα μια πορεία στο κύπελο. Και άλλο να είσαι στην τετράδα του πρωταθλήματος. Ναι. Και σε πρωτάθλημα όχι με 30 αγωνιστικές. Με μπόλικες. Και με ξύλο, δηλαδή. Και σε γήπεδα γεμάτα κάθε Κυριακή. Είδες τώρα ότι αυτό πρέπει να το λέμε κιόλας. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν και κάπου που τα γήπεδα γεμίζουν. Δεν τα παρακαλάμε τα εισιτήρια. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Μια εκπομπή στην οποία την ξεκινήσαμε με την συζήτηση στον απόϊχο του ντέρμπι δικεφάλων και μετά όσα έγιναν στην ΑΕΚ. Περάσαμε λίγο στο θέμα της Λίβερπουλ και το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αλλαγή στη βαθμολογία και αγωνιστικά που η Λίβερπουλ έκανε δύο συνεχόμενες ισοπαλίες λίγο παρόμοιες, γιατί βρέθηκαν δύο ομάδες να την ξεβολέψουν, βρέθηκαν δύο ομάδες που να παίξουν κοντά τις γραμμές τους, να μην βάλει παίχτη ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα η Λίβερπουλ, να μην μπορεί να τρέξει και να δυσκολεύεται τελικά και το να δυσκολεύεται, γιατί το ότι θα σκοράρει η Λίβερπουλ νομίζω ότι είναι λίγο πολύ δεδομένο. Εύκολο για εκείνη, το έχει κάνει να φαίνεται εύκολο, αλλά το να πετύχει γκολ που θα της δώσουν νίκες, αυτό της έλειψε. Ακόμα και αν στο τέλος, με διαιτητικό λάθος βέβαια, είχε τη φάση να κλέψει πάλι παιχνίδι με τον Οριζή, να το βάλει εκεί ο Οριζή και να γίνει ο χαμός. Δηλαδή θα γινόταν που θα γινόταν στα social media ο χαμός, μετά θα γινόταν το πάρτι. Στο Manchester θα είχαν τελειώσει τα powerbank κανονικά, για να γεμίζουν τους φορτιστές να στέλνουν μηνύματα. Αυτές τις δύο μέρες δεν ασχοληθήκαμε πολύ με μια ομάδα στην οποία έχουμε ρίξει το βάρος μας, γιατί είναι project προπονητικό, τον Παναθηναϊκό, και αυτό γιατί, Θωμά, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε ένα σημείο να πούμε, Παναθηναϊκή, δείξε μας κάτι διαφορετικό. Βαλτώνεις. Δεν μας έδειξε κάτι διαφορετικό. Νομίζω πως η λέξη κούραση αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του Παναθηναϊκού τον τελευταίο καιρό. Μια εικόνα στο πρώτο ημίχρονο πολύ θελκτική, έτσι, πάλι με πίεση ψηλά οι γραμμές, δηλαδή η κεντρική αμυντική Παναθηναϊκού ήταν στο κέντρο σχεδόν, οδήγησαν στην ανάπτυξη Παναθηναϊκού. Αλλά το έκανε τόσο όσο άντεχε. Ναι,
ξεκινά δεύτερο ημίχρονο και τίποτα. Μια καθίζηση. Τώρα έβλεπα και παίχτες συγκεκριμένα, γιατί καμιά φορά, αν έχεις παίξει έστω και ερασιτεχνικά, μπορείς να καταλάβεις. Ο Μπουζούκης, ο καημένος, ήταν καημένος τώρα, τρόπος του λέγει, ήταν σαν να λέγει μη μου τη δίνετε την μπάλα σας, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ, δε. Δηλαδή, μόνο που δεν είμαι coach, βγάλε με, δεν μπορώ, το είπε κιόλας. Το κατάλαβε μετά και ο Γιώργος Δόνης. Πολλοί παίχτες έτσι, δηλαδή ο Χατζηγιοβάνης με αυτή την ενέργεια που έχει, πέφτει. Έχω ξαναπεί για το Μακέντα ότι βγαίνει πάρα πολύ εκτός περιοχής ή πάρα πολύ πιέζει και ξοδεύει νωρίς την ενέργειά του. Έχουν κουραστεί και νοητικά, έτσι. Εντάξει. Είναι κουρασμένοι. Και τα, δηλαδή και ο Γιώχανσον και ο Ινσούα θα ανέβουν. Και ο Ινσούα που είναι πολύ έτσι βορμητικός. Υπάρχει μια κούραση. Το κατάλαβα αυτό και ο προπονητής Παναθηναϊκού. Δηλαδή βλέπω την τρίτη αλλαγή και σαν να λέω κότσα. Α κάτσουμε λίγο πίσω έτσι. Δηλαδή αντί να βάλει Μουνιέ ή Χατζηδωρίδη να φρεσκάρει λίγο την επίθεση, βάζει Στάικο. Και η λογική του ήταν ότι θα βάλω ένα που μα βγήκε να, και όλα μα θα, κάνω, θα βγάλω ένα, να βάλω ένα που έχει τρία τρεξίματα. Ποιο άλλο θα κάνει τρεξίματα. Λοιπόν, και με αυτήν τη μικρή παρένθεση για τον Παναθηναϊκό σας αφήνουμε. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Σε μέρα με γεμάτη αγωνιστική δράση. Ακούστηκε το στήριγμα του διαιτητή για το πέναλτι που ακολουθεί. Οπότε επιστρέφουμε αύριο εμείς στο analysetoparipress.gr στις 2 με τα δεδομένα της ημέρας αλλά και όλα όσα θα περιμένουμε να δούμε κατά τη διάρκεια της αυριανής. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.